Στην αρχή δεν ήθελα ούτε να ακούσω ότι ήμουν θετικός, θυμάται ο Γέρχαρντ Μάλχερεκ. Πήγα στο νοσοκομείο και παρακαλούσα τους γιατρούς να μην μου ανακοινώσουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Η επιθυμία του δεν εισακούστηκε και όμως σήμερα ο Γέρχαρντ ζει μια φυσιολογική ζωή, σε ένα ήσυχο χωριό έξω από την Κολονία, όπως πολλοί άλλοι Γερμανοί συνταξιούχοι. Όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτιμάς περισσότερο τη ζωή στην Ήπεθρο, λέει. Πώς θα αξιολογηθούν οι μαθητές για το Α τετράμινο, ο Γέρχαρντ Μάλχερεκ ήταν ένας από τους πρώτους ασθενείς του AIDS τη δεκαετία του 80 στην Κολονία. Ο Γέρχαρντ απολαμβάνει τις βόλτες με τον σκύλο του, προσφέρει εθελοντική εργασία, αφιερώνει χρόνο στον σύντροφό του. Όλα αυτά ακούγονται φυσιολογικά για έναν 68χρονο, ωστόσο, πριν από μερικές δεκαετίες όλα έδειχναν ότι ο Γέρχαρντ Μάλχερεκ δεν θα έφτανε καν σε ηλικία συνταξιδότησης. Η θετική διάγνωση για τον ιό της ανοσοανεπάρκειας, HIV, βγήκε το 1986 και ο ίδιος ήταν ένας από τους πρώτους κατοίκους της Κολονίας που βρέθηκαν θετικοί. Η προέλευση του AIDS χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από παλαιότερη ενημερωτική καμπάνια για το AIDS στη Γερμανία. Ο ιός HIV προσβάλλει κύτταρα που ενεργοποιούνται στην καταπολέμηση των λοιμόξεων. Οι παθόντες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι σε λοιμόξεις και ασθένειες ενώ αναπτύσσουν, εάν δεν υποβληθούν στην κατάλληλη θεραπεία, το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, AIDS, που θεωρείται ακόμη θανατηφόρο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όσοι προσβάλλονται από τον ιό και παραμείνουν χωρίς θεραπεία, δεν επιζουν για περισσότερα από 3 χρόνια. Τα πρώτα κρούσματα είχαν εντοπιστεί το 1981 σε ομοφυλόφιλους άνδρες της ΗΠΑ. Καθώς ο ιός μεταδίδεται με την ανταλλαγή σωματικών υγρών, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός για τους ομοφυλόφιλους άνδρες που δεν παίρνουν μέτρα προφύλαξης στο σεξ. Αλλά η μετάδοση μπορεί να γίνει σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Σε πολλές χώρες μάλιστα οι στατιστικές δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά μετάδοσης καταγράφονται σε νεαρές, ετεροφιλόφιλες γυναίκες. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στις ιερόδουλες, αλλά και σε χρήστες ναρκωτικών. Τελικά ο ιός HIV μεταδόθηκε ταχύτατα και θεωρείται μία από τις χειρότερες πανδημίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στη δεκαετία του 80 μία θετική διάγνωση ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη, λέει ο Γέρχαρντ Μάλχερεκ. Πολύ γρήγορα η διάγνωση του προκάλεσε κατάθλιψη, έχω ύψος 1,80 και στη χειρότερη στιγμή μου ζύγιζα μόλις 55 κιλά, λέει ο ίδιος. Δεν είχα καθόλου ενέργεια, ήθελα μόνο να μείνω ξαπλωμένος όλη μέρα, δεν μπορούσα να βγω έξω και να αντιμετωπίσω τη ζωή μου.